Σήμερα διεθνώς είναι η μέρα για τις ενάντια στη βία εναντίον των γυναικών, για την ενάντια στην κακοποίηση των γυναικών. Ο Δήμος Τρίπολης μέσω των κοινωνικών του δομών συμμετέχει σαφώς τη σημερινή μέρα, αλλά ουσιαστικά συμμετέχει και προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια, φαινόμενο δηλαδή της κακοποίησης των γυναικών, έχει λάβει, θα έλεγα, διαστάσεις επιδημίας. Καθημερινά είμαστε μάρτυρες μέσω μαζικής επικοινωνίας νέων περιστατικών βίας κατά των γυναικών, από τον σύζυγο, τον σύντροφο, τον αδελφό, τον πατέρα πολλές φορές κλπ. Ο Δήμος Τρίπολης εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί των ξενών αφιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και κάνει εξαιρετική δουλειά. Να δώσω μέσα από το Δήμα αυτό που μου δίνεται συγχαρητήρια σε όλες τις εργαζόμενες εκεί, όπου φιλοξενούμε γυναίκες οι οποίες και γυναίκες με τα παιδιά τους που έχουν υποστεί φαινόμενα κακοποίησης από τους συντρόφους, τους συζύγους. Είναι μια προσπάθεια η οποία προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο αυτών των γυναικών, αλλά και να μπορέσει να βρει και τρόπους να συνεχίσουν από εκεί και μετά τον ξενώνα τη ζωή τους, χωρίς να, την ζωή τους, χωρίς να κινδυνεύουν από αυτά τα φαινόμενα. Δυστυχώς, όπως είπαμε, το φαινόμενο αυτό της κακοποίησης των γυναικών τα τελευταία χρόνια έχει πάρει επιδημικές διαστάσεις. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει να προληφθεί μάλλον. Έχουν γίνει πιο αυστηρές οι αυστηροποίησεις των ποινικών επιπτώσεων αυτών των γεγονότων, όμως το θέμα είναι να προλαμβάνουμε αυτά τα γεγονότα και όχι τόσο η ποινική μετά τιμωρία που πρέπει να είναι αυστηρή και πολύ αυστηρή μάλιστα όλων αυτών των ανθρώπων των κακοποιητών. Το φαινόμενο αυτό, κατά την προσωπική μου άποψη, για να μπορέσει να προληφθεί, θέλει δουλειά από όλους τους φορείς. Καταρχάς θέλει δουλειά μέσα από την οικογένεια, έτσι ώστε το κάθε αγόρι να μάθει ότι θα πρέπει από τη μικρή ηλικία να σέβεται, να αγαπάει, να μην κακοποιεί το άλλο φίλο. Αυτό είναι δουλειά που πρέπει να γίνει αρχικά, όπως είπα, μέσα από την οικογένεια, ακολούθως από την εκπαίδευση και από τα σχολεία μας, που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και σε αυτό το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν φορείς, είτε αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε γενικότερα η πολιτεία, που πρέπει να δίνουμε τις προσπάθειές μας, όπως είπα, προς την κατεύθυνση της πρόληψης τέτοιων φαινομένων. Είναι οι κοινωνικές συνθήκες που έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση αυτό να είναι δικαιολογία για τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να καταδικάζουμε και καταδικάζουμε αυστηρά τέτοια φαινόμενα, αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να δώσουμε ως πολιτεία, και μιλώ γενικότερα τώρα, ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Καλημέρα. Σήμερα λοιπόν Παγκόσμια Μέρα για την Βία κατά των Γυναικών και θέλουμε να είναι μια ηχηρή υπενθύμηση για την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι σε ένα τόσο ανησυχητικό και παγκόσμιο φαινόμενο. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας αυξάνονται με δραματικό ρυθμό καθημερινά. Η ελληνική αστυνομία έχει κάποια δεδομένα που πραγματικά σοκάρουν. Πρέπει να βοηθήσουμε όλες αυτές τις γυναίκες να σπάσουν τη σιωπή, να βγουν από το σπίτι, να μιλήσουν, να ζητήσουν βοήθεια. Γι' αυτό ο Δήμος μας και οι ανάλογες δομές προσπαθούν να συμμετάσχουν με δράση αυτό, να κάνουν διαλέξεις και να διαφωτίσουν και στα σχολεία και στις οικογένειες, να διαφωτίσουν τις γυναίκες ότι πρέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους. Γιατί όλα αυτά είναι θέμα αξιοπρέπειας, προσωπικού σεβασμού και οφείλουμε σαν κοινωνία και σαν δομές να είμαστε ενεργά συμμέτοχοι στο να προστατεύσουμε όλη αυτή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν νοείται το 2024 να έχουμε άτομα λόγω της μειωμένης σωματικής τους δύναμης να υφίστανται κακοποίηση. Δεν είναι όλοι αυτοί που θα θέλαμε να έχουμε. Πιστεύουμε ότι είναι γιατί οι γυναίκες φοβούνται. Δηλαδή φοβούνται πραγματικά να βγουν μπροστά και να πούν το πρόβλημά τους και να ζητήσουν βοήθεια. Αυτό είναι το θέμα
και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να τη βγάλουμε από το καμπό. Περισσότερο θέλουν ομάδες-ομάδες να τους ενημερώνουμε, γιατί όπως βλέπουμε και σήμερα, κάθε μια γυναίκα που περνάει θα πρέπει να έρθει εδώ να ενημερώνεται και δίπλα είναι και η αστυνομία που ενημερώνει και αυτή από την πλευρά της για τις κακοποιημένες γυναίκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι και πολύ πιο πολύπλοκο, γιατί όταν μέσα σε μια οικογένεια διαδραματίζονται καταστάσεις βίας, τι μηνύματα και τι ψυχολογική βία υπάρχει αντίστοιχο και στα παιδιά βέβαια. Και είναι ένα θέμα που πρέπει να ακούσουμε ιδιαίτερα, γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να μεγαλώνουν ποτέ σε ένα τέτοιο νοσηρό περιβάλλον και να θεωρούν ότι η βία είναι φυσιολογικό κομμάτι της ζωής. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου με την υποστήριξη του Δημάρχου του κ. Φλούμη και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κάνουν εξαιρετική δουλειά και όποια θέλει και όποια γυναίκα θέλει μπορεί να απευθύνεται στις δομές του Δήμου να ενημερωθεί για το πώς πρέπει να πράξει από εκεί και μετά.